Είστε σίγουροι ότι είστε 100% νόμιμοι πολεοδομικά? Στην πλειοψηφία των επισκέψεών της η υπηρεσία κάτι θα βρει για να κόψει ένα πρόστιμο. Κάτι ανάλογο βιώνει και ο κύριος Νικάκης, ο οποίος μένει στο πάνω κουμκαπή στα Χανιά. Μετά από καταγγελία γειτονά του για αυθαίρετη πέργολα, οι υπάλληλοι της πολεοδομίας του Δήμου Χανίων πήγαν και εξακρίβωσαν το γεγονός. Τι είναι αυτή η πέργολα? Οι μου ε, είχαν φυτέψει ένα γιασεμί που χρονολογείται από την περίοδο του 1950 περίπου. Ε, μεγαλώντας το γιασεμί αυτό δημιουργήσαμε εδώ πέρα μία πέργολα προκειμένου η οποία πέργολα τη λένε σήμερα, τότε την χαρακτηρίζανε όπως το λέει και ο νόμος κλιματαριά, για τη στήριξη, καθαρά για τη στήριξη του φυτού. Δεν έκαναμε ποτέ καμία άλλη χρήση. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθαίρετη πέργολα είναι οι τρεις σωλήνες πάνω στους οποίους αναπτύσσεται ένα γιασεμί από το 1952. Η πολεοδομία όμω, καταγγέλει ο κύριο Νικάκη, έβγαλε απόφαση να καταδαφιστούν οι σωλήνε με το φυτό και να πληρώσει και 500 ευρώ πρόστιμο. Εμεί πριν από τρία χρόνια είχαμε βάλει μια καλαμωτή. Ε, Μα έγινε μια καταγγελία ε, εκδικητικού τύπου, να το πω έτσι, από έναν γείτονα εδώ δίπλα. Ήρθε η πολεοδομία πέρυσι το 2016 και ε, τη χαρακτήρισε ως αυθαίρετη κατασκευή και κτίσμα και μας ε, επέβαλε ένα πρόστιμο των 500 ευρώ και με την προϋπόθεση ότι πρέπει να κατεδαφιστεί. Για τον κύριο Νικάκη και τον αδερφό του το θέμα είναι ηθικό και μάλιστα το έχουν ψάξει πολύ με τους νόμους και με αεροφωτογραφίες για να αποδείξουν ότι η κατασκευή δεν είναι πρόσφατη και δεν είναι παράνομη. Από την πλευρά της η πολεοδομία έχει βρει συνολικά εννέα νόμους και από την εποχή του Τρίτσι, όπως λέει ο κύριος Νικάκης, για να υποστηρίξει την απόφασή της. Έχουμε φωτογραφία του 1975, έχουμε φωτογραφίες από την Google που έχουν κατεβάσει το 2014 που αποδεικνύει εκεί πέρα ότι δεν υπήρχε καν ούτε η Καλαμωτή. Τα στοιχεία τα έχετε καταθέσει στην πολεοδομία της. Ε, κάναμε μια ένσταση, μας την, ανε, μας την ακυρώσανε διότι μας ζητάνε να έχουμε επίσημο χαρτί που να φαίνεται ότι η κατασκευή αυτή έχει γίνει με νόμιο τρόπο. Μα δεν μπορούμε να, να υπάρξει χαρτί από τη στιγμή που κανένα νόμο προγενέστερα από το 2014 δεν έλεγε ότι ήταν υποχρεωτικά. Ε, να, όταν κάνει μια απέργολη στήριξη του ότι πρέπει να πάρει άδεια από την πολεοδομία. Δηλαδή, δεν το βλέπω σωστό αυτό το πράγμα να το κόψω, να το καταστρέψω. Είναι πολλών ετών. Και είναι αμαρτία, α πούμε, και εμεί συναισθηματικά είμαστε δεμένοι. Γι' αυτό δεχόμαστε και κάνουμε όλε αυτή την αντίδραση, αντιδρούμε έτσι αλλά και οι νόμοι. Ο ένας νόμος παραπέμπει τον άλλο στην πολεοδομία και η πολεοδομία βρίσκει τον ένα νόμο με τον άλλο και τελικά ο πολίτης δεν βρίσκει δίκιο. Τα δύο αδέρφια τώρα περιμένουν την πολεοδομία να γκρεμίσει ένα λουλούδι που φύτεψε ο παππούς τους πριν από 65 χρόνια. Έχει νομίζω το κράτος τη δυνατότητα οι υπάλληλοι του κράτους να ασχολούνται με πιο σοβαρά θέματα και όχι με το αν έχουμε ας το πούμε, ένα φυτό στη και να θεωρούμε ας θέλουμε, ότι έχουμε κάνει αυθαίρετες κατασκευέ.